Χριστούγεννα. Είναι πρωτοχρονιά, είναι Άγιες Μέρες. Θα βγεις, θα πιείς, θα ξενυχτήσεις και το πρωί θα έχεις να πας για κάποιο καφέ. Και πολύ απλά δεν θα μπορείς. Γιατί είναι. Στάσεις, γιατί είσαι κομμάτια, γιατί είσαι μεθυσμένος, γιατί. Αχ, Παναγία μου. Και θα ζητήσεις τη βοήθεια ενός φίλου, του πρώην σου, της κολλητής σου, μιας χείρας βοηθείας τέλος πάντων, να έρθει να σε σώσει από τον πανικό της ετοιμασίας. Μετά από μια τέτοια κρεπάλη, αυτός είναι ο πιο ιδανικός τρόπος για να ετοιμαστείς το πρωί. Βγάζουμε τα γυαλιά. Με προσοχή τα ακουμπάμε, γιατί τα έχουμε πάρει και πολύ ακριβά. Και ξεκινάμε με τη μάσκα. Απλώνουμε μια ικανή ποσότητα σε όλο το πρόσωπο. Βάζουμε και στα αυτή, καλό κάνει. Μην ξεχνάτε τη διχρωμία προσώπου και λαιμού. Βάζουμε και στα μαλλιά μας, μην τα φοβάστε, δεν παθαίνουν τίποτα. Τι πάει να πει ότι είναι μάσκα προσώπου. Και την αφήνουμε όσο αντέχουμε, μέχρι να πιούμε τον καφέ μας. Όσο περιμένουμε να δράσει και να γίνουμε πιο όμορφοι από ποτέ, βλέπουμε το τελευταίο βίντεο των Carrot Tarts στο YouTube και να περάσει ο χρόνος μας. Είμαι χαρούμενη, γυρίζω από το Βερόπουλο. Χρησιμοποιούμε μια καλή λευκαδική οδοντόκρεμα και την αγαπημένη μας οδοντόκουρτσα. Βγαίνουμε καλά όλα τα δόντια και το πίσω πίσω, γιατί όχι θα βλέπουμε πεθερά. Και δεν ξεχνάμε ότι πάρα γινόμαστε πιο όμορφοι, πιο όμορφοι από ποτέ. Καταπλήξουμε να πλήσει με τον φανσί μας. Και ξεβλένουμε. Και αφού πλύνουμε τα δόντια μας, τώρα ήρθε η ώρα να αφαιρέσουμε το σαπούνι παύλα μάσκα. Το αφαιρούμε είτε με μια νοπή πετσέτα είτε κάτω από τη βρύση. Όπως καταλαβαίνετε, η παραγωγή βρύση δεν είχε. Και στο στήθος όπου έχετε βάλει, και είμαστε έτοιμοι. Τα μαλλιά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι σουγκαρίστρα. Ξεκινάμε βάζοντας λαδάκι. Χρησιμοποιούμε μία μικρή ποσότητα, βάζουμε στο χέρι μας. Φτάνει. Και προχωράμε στην πολύ σημαντική περιοχή του δασίτριχου στήθους μας. Μετά το λαδάκι χρησιμοποιούμε κάποιον αφρό. Το πολύ σημαντικό είναι να μην χρησιμοποιήσουμε πρώτα λακ. Μία σχετικά μικρή ποσότητα, σαν να μην κάνει 10 ευρώ το μπουκάλι. Και απλώνουμε σε όλο το μαλλί. Συνεχίζουμε με το στέγνωμα. Πρέπει να κάνουμε ένα πολύ προσεκτικό στέγνωμα, να μην γίνει το μαλλί σακουνπίδι κακοκουρεμένο. Στεγνώνουμε τα μαλλιά πιο κοντά στις ρίζες, δίνοντας έμφαση σε πολύ συγκεκριμένα σημεία του σώματός. Περνάμε στη λακ. Ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για να μην είναι το αποτέλεσμα αναλύωτο καθόλου τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας. Γιατί μπορεί να πούμε και νύχτα, μπορεί να έχουμε κάποιο πολύ σημαντικό ραντεβού. Τέλεια. Προσέχουμε λίγο και τις πίσω τούφες, γιατί πίσω μου σαν σατανά. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό. Και επειδή χωρίς γυαλιά δεν πάμε πουθενά, έχουμε την τύφλα στα μάτια μας, βάζουμε τα γυαλιά μας. Παίρνουμε το τέλειο ύφος, το ύφος πόσο ωραία τα έκανα σήμερα όλα. Και ολοκληρώνουμε με το αγαπημένο μας άρωμα. Το οποίο εννοείται πως είναι Eau de Parfum, γιατί να ξέρετε, το άρωμα είναι η υπογραφή μας. Αυτό ήταν το βίντεό μας. Γράψτε μας κάτω στα σχόλια πώς ετοιμάζετε εσείς το πρωί. Κάντε like στο βίντεο αυτό. Subscribe στο κανάλι μας για μεγαλύτερη δόση Carrot Tarts κάθε εβδομάδα. Μην ξεχάσετε επίσης να πατήσετε το κουδουνάκι δίπλα την εγγραφή για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Συγγνώμη! Δεν ξέρω τι κάνω, δεν έχω ιδέα.